Η Novartis είναι μια διεθνής εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, με έδρα την Ελβετία, η οποία κατηγορείται σε μια σειρά χώρες του κόσμου ότι με παράνομους τρόπους επέβαλε, θα έλεγε κανένας, στα δικά της τα φάρμακα. Η Ελλάδα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα αναφορές για τη διαμόρφωση τιμής του φαρμάκου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πει η Ελλάδα ότι αυτό το φάρμακο κάνει 100 ευρώ, γιατί μιλάμε περισσότερο για τα πηγαία ακριβά, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί το λέει και, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι άλλες 4-5 ευρωπαϊκές χώρες και διαμορφώνεται η τελική τιμή. Αποτελεί μια αναφορά στη χώρα μας, δηλαδή. Αν θα έλεγε κανένας, ναι, κατά μέσο όρο αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο κατά 1 ευρώ, λέω εγώ, η τιμή ενός φαρμάκου στη διεθνή αγορά, μιλάμε πλέον για δισεκατομμύρια, για τρελά πράγματα. Ναι. Που επηρεάζουν, πάω τώρα στους Αμερικάνους που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και την τιμή της μετοχής, και πάμε στα χρηματιστήρια που βγαίνουν τα πολλά λεφτά φούσκες. Αυτό λοιπόν, και με τη βοήθεια των Αμερικάνων, θέλω να θυμίσω δύο πραγματάκια, ότι με τη βοήθεια και των Αμερικάνων ή με τη διαρρεύνηση των Αμερικάνων ήταν η ιστορία Siemens, όπως ήταν και η ιστορία εξοπλισμών εδώ στη χώρα μας και των Γερμανών, βέβαια. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν το έχουμε μπροστά μας. Στην Κίνα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Εκεί θα πάνε και δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Λέω λοιπόν ότι πρέπει αυτό να το λύσουμε, να το ανοίξουμε, όλα να είναι στο φως. Και σε ποια φάση είμαστε τώρα, να έρθει η δικογραφία στη Βουλή. Τι λέει το Σύνταγμα, ότι έρχεται αμελητή που λένε, δηλαδή δεν επεμβαίνει κανένας πάνω στην δικογραφία, και η δικογραφία πρέπει να έχει μέσα στοιχεία. Δεν είναι απλό το όνομα, είπανε, ας πούμε, το όνομα Κούτρας, το όνομα Βίτσας, Ζούνος, ξέρω εγώ. Άρα, αλλά αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Θα κάτσει λοιπόν τώρα η Βουλή και θα πει ότι με βάση αυτό μπορώ να κάνω είτε εξεταστική, νομίζω δεν χρειάζεται, είτε προανακριτική, αυτή είναι η δική μου η γνώμη, να μαζέψει όλα τα στοιχεία. Άρα να γίνει προανακριτική. Θα γίνει προανακριτική, λέω εγώ. Ναι. Έτσι, και αμέσως μετά θα επιστραφεί το συμπέρασμα και οι καταθέσεις στην προανακριτική, στην τακτική δικαιοσύνη. Άλλο τελεία, σύντομο διαφορετικό.